από την πρώτη μέρα τη εκλογή του, έχει δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα τη πόλη. Τα προβλήματα τη πόλη είναι πολλά. Έχουν μια ιστορία μακρά πίσω μα. Αλλά χαίρομαι πολύ γιατί σε κάθε μα συνάντηση έχουμε προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά. Υπάρχει μια εξαιρετική μεθοδικότητα στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιο και η κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τα προβλήματα τη πόλη μα. Και χαιρόμαστε ότι και εμεί είμαστε μέρο τη λύση. Έχω πει πολλέ φορέ ότι μόνο του ανθρώπου που βρίσκουν λύσει στα προβλήματα και όχι αυτοί που δημιουργούν προβλήματα στι λύσει. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατηγορία. Και κάθε φορά βρισκόμαστε ακριβώ όπω είπα προηγουμένω, ένα βήμα πιο κοντά στην εκδήλωση των θεμάτων τη πόλη. Από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση εγρήγορη, ώστε η αναπτυξιακή βροχιά στην οποία έχει βγει η χώρα μας να μην έχει μια διακοπή και μια επιστροφή προς τα πίσω λόγω της κρίσης που περάσαμε με τον κορονοϊό. Η εξαιρετικά επιτυχημένη διαχείρισή της να σηματοδοτήσει και την εξαιρετικά επιτυχημένη επιστροφή και στην κανονικότητα αλλά και στην ανάπτυξη που θέλουμε για τη χώρα και για την πόλη μας. Τα σημαντικά θέματα της πόλης που είναι τα μεγάλα έργα, που είναι η προβολή της πόλης μας και η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με έργα σημαντικά, όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οίκο του ΠΑΟ, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, είναι πράγματα που συζητάμε και με τον ίδιο και με τους συνεργάτες του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε και την προσωπική επαφή με τον ίδιο του συνεργάτες του. Και θα την έχουμε στο μέλλον. Αυτή είναι μια θητεία για την κυβέρνηση του Γιάννη Μητσοτάκη από την Εθνική μας Διοίκηση, στην οποία η Θεσσαλονίκη θα αλλάξει σελίδα και θα αφήσει πίσω τις προβλήματα, θα αφήσει πίσω τις ανεπτυγίες και θα κοιτάξει στο μέλλον με θετική αισιοδοξία, αλλά και με αυτό το πρόσωπο.